Στο διδημότυχο για το κάμπ που θα πραγματοποιήσει στα παιδιά του Σπάρτακου το τρίμερο 11 με 13 Ιουνίου, στο πλαίσιο κοινοφελούς δράσης της Ακαδημίας του Γιαννάκης Academy, βρίσκεται ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, με τις τεράστιες επιτυχίες που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Ελλάδα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, έφτασε το πρωί της Παρασκευής στον Εύρο και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης μίλησε αποκλειστικά στη Δέλτα Τηλεόραση και τον Κοσμά Πανταζή, ξυπνώντας μνήμες από το παρελθόν. Όπως αποκάλυψε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στον Εύρο, με την πρώτη του φορά να ήταν το 1986 όταν ήταν παίκτης του Άρη και είχε έρθει στον ομό για να αγωνιστεί με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων καθώς υπηρετούσε τη θητεία του στην αεροπορία. Η εμπειρία μάλιστα του έμεινε αξέχαστη με όσα συνέβησαν. Η πρώτη ήταν όταν υπηρετούσα τη θητεία μου στην αεροπορία. Και γινόταν ένα παιχνίδι φιλικό με την Εθνική Ενόπλων. Και ενώ έπαιζα στον Άρη και είχαμε μεγάλες υποχρεώσεις, την ημέρα του αγώνα πήρα το δρόμο για να φτάσω να παίξω σε αυτό το παιχνίδι που γινόταν απόγευμα. Ήταν μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις εκείνη την περίοδο, όπου για να έρθω ταξίδεψα με τρένο, το λεωφορείο της γραμμής και τα αγροτικά τα οποία προς τιμή τους οι άνθρωποι εκεί, παρότι κάνανε τις δικές τους, το δικό τους αγώνα, μου δίναν την ευκαιρία να περάσω και να με βοηθήσουν να πάω λίγο πιο κάτω, να πάρω ένα άλλο μεταφορικό μέσο, ώστε να φτάσω περίπου 2 ώρες πριν το μάτς, να φάω μακαρόνια, γιατί δεν έπρεπε να φάω κάτι βαρύ, και να πάω να παίξω. Ο Δράκος στάθηκε και στο μέλλον του μπάσκετ που είναι τα μικρά παιδιά, δίνοντας ο ίδιος ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά στην επαρχία. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας πώς θα μπορούσαμε να συμπαρασταθούμε στα παιδιά που βρίσκονται στην άκρη της Ελλάδος μας και μας στηρίζουν, μας έχουν δείξει την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια, έστω και από μακριά, και επειδή πιστεύουμε ότι έχουν τεράστια δύναμη μέσα τους και μπορούν να καταφέρουν να κατακτήσουν τα όνειρά τους, γι' αυτό το λόγο σκεφτόμαστε και υλοποιούμε μια υπόσχεση που έχω δώσει στον εαυτό μου, ώστε να μπορέσω να πάω όσο μπορώ περισσότερα μέρη στην περιφέρεια της Ελλάδος, γιατί ειλικρινά αξίζουν τα παιδιά να πάρουν δύναμη και θάρρος και να πιστέψουν ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να τους σταματήσει. Μπορούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Από τη στιγμή που η Εθνική Ελλάδα στο 87 πήρε το Ευρωμπάσκετ, με τις πενιχρές δυνάμεις που είχε, όλα είναι δυνατά για τα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, σημείωσε ο κύριος Γιαννάκης. Τι σκεφτήκατε όταν ήρθε η πρόταση από το Σπάρτακο του Δημοτήχου εδώ το τοπικό σωματείο? Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά, και μακάρι να μπορέσω να συμπαρασταθώ στην προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που μπορούν να συναντάνε, και η συμπαράστασή μου θα είναι με όλη μου τη χαρά. Θα είναι μαζί μου και ο Νίκος Ολινάρδος, ο φίλος και πρώην συμπαίκτης μου στην Εθνική Ομάδα του 87. Θέλω να πω ότι αυτές τις μέρες είναι μέρες οι οποίες δεν τις ξεχνάμε ποτέ εμείς που παίξαμε εκείνο το διάστημα και κάναμε όλο τον κόσμο να μιλάει για την Ελλάδα. Το 1987, όπου 14 Ιουνίου στεφθήκαμε πρωταθλητές Ευρώπης, άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι μέρες από τις 10 μέχρι τις 14 ήταν συγκλονιστικές για όλη την Ελλάδα και φυσικά για μας που το ζούσαμε από μέσα, και θέλουμε να πούμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σταματήσει, αφού η Ελλάδα τότε με μηδαμινές συνθήκες κατάφερε να καταπλήξει όλο τον κόσμο και να δώσει θάρρος σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να καταφέρουμε να δώσουμε τη δύναμη στα παιδιά μας, στα παιδιά στο Δημότυχο και όχι μόνο, σε όλα τα παιδιά εδώ του Εύρου, ότι με θέληση και δουλειά και μεράκι και πάθος όλα γίνονται. Ερωτώμενος για το αν μπορούν να συγκριθούν η κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του 87 με εκείνη του 2005, ο Παναγιώτης Γιαννάκης έδωσε την πιο ωραία απάντηση που έχει ακουστεί ποτέ. Το Ευρωμπάσκετ του 87, εκτός ότι ήταν επανάσταση, ήταν ένας έρωτας, ο οποίος μας έβγαλε στους δρόμους. Η νίκη στο 2005 ήταν η αγάπη για αυτό που κάναμε και που
κατορθώσαμε να, να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία τη ζήλευε όλο το όλοι οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή ο τρόπος που παίξαμε, ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε καταστάσεις οι οποίες ήταν δύσκολες και που φαινόντουσαν χαμένες και ο τρόπος που φτάσαμε στην κορυφή νομίζω ότι ήταν μοναδικός για την ποιότητα που έδειξε αυτή η ομάδα σε σχέση με τους αντιπάλους. Ήμασταν μια ομάδα που μαζίλευαν οι αντίπαλοι προπονητές. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο και συγκλονιστικό για μια χώρα σαν τη δικιά μας. Ολόκληρη συνέντευξη του Παναγιώτη Γιαννάκη θα προβληθεί τη Δευτέρα 13 Ιουνίου στις 10 το βράδυ στην εκπομπή «Πάμε γήπεδο» με τον Κοσμά Πανταζή στη Δέλτα Τηλεόραση.